Την προηγούμενη φορά σας ρώτησα, πείτε μου ποιον να στείλουμε σε διαγωνισμό ταλέντο YouTuber, γιατί έχει ταλέντο, να το δείξουμε σε όλους γιατί είμαστε καμάτι. YouTubers. Μου απαντήσατε τα εξής. Ο Κέικ να ξύνει τα αρχίδια του. Τον Μάκεους να κάνει μπραφ. Τον Θεόδωρο από τους Κρέιμερς να διαβάζει ποίηση από το Wolfenstein. Ich liebe Mais. Ich liebe Mais, seit ich 20 Jahre alt war. Wolfenstein mag auch Mais. Mag auch Mais. Να στείλουμε το μαλλιάτσι που θα είναι πάνω σε μια αναποδογυρισμένη καρέκλα ουρλιάζοντας σαν γκαμίλα που γεννά στην έρημο. Αυτό παρά ήταν συγκεκριμένο. Χριστιανά Θάνο Sex Tape. Εσένα, με το απίστευτο speed painting σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ θέατη. Είσαι πάρα πολύ καλός. Δοκιμή καπιλαρίνα από το Ζοκ. Εσύ, αγαπητέ θέατη, δεν είσαι καλός. Το Ζοκ να βγάζει μαλλιά. Το Ζοκ να παρουσιάζει τη λάκ μαλλιών. Μπορούμε να σταματήσουμε τα αστεία για τους καράφλες. Ο Κάπτεν Πάνες και να τραγουδάει τους πειρατές Καραϊβικής. Τον καρπά σε ένα τελείωμα βλαχιά, λέρα κτλ. Πάρα πολλά likes δεν έχει αυτό. Επίσης πάρα πολύ το σκεφτήκαν αυτό. Το χαλιάτε με το άρμι του πάνω. Το χαλιάτε με το άρμι του πάνω στα BMX και να πετάνε σκορδάκια στους κριτές και να σκλήμουν τα ζελεδάκια. Δεν σκέφτεστε αυτά ρε μαλάκες. Τον Μάγιος να κάνει τον Τίριον Λάνιστερ. Τον Μπιλιόλο να τραγουδάει τα λεφτά στο YouTube. Τον Μάνο να τραγουδάει. Άκυρο. Το έκανε ήδη. Τον Ντουτζέι να πέσει με τη φωτιά και να καεί ολόκληρος και όλοι να γελάνε όσο αυτός πεθαίνει. Ντουτ, family friendly εκπομπή. Τσίλαρε. Τον Μεγκά Σάιμπερ να μην πεθαίνει στα βίντεο Minecraft. Λέω σε ένα βίντεο μόνο, ένα. Ότι και καλά εγώ πεθαίνω συχνά στο Minecraft. Of course. Εγώ πεθαίνω συχνά στο Minecraft. Και έχετε σταματήσει να με κατηγορείτε πια. Τον Λίνξ για να κάνει πειράματα. Κατά προτίμηση κοινωνικά. Δεν είναι το Voice of Greece. It's me, Mario. Τον Χαγιάτε που θα φτρεβουδάει για το καρκόνο. Πώς γράφεται αυτό το ροτσικιντότσι. Έτσι, αγαπητέ ανώμαλε θεατή, και δεν είσαι ο μόνος. Το γράψτε τουλάχιστον 10 στα σχόλια. Family friendly εκπομπή. Το Λινάρα να καπνίζει την τσιβάνα του. Είναι κάποιο είδος υπονοούμενο αυτό, αγαπητέ θεατή. Τη μικρή Ολλανδέζα να μας δείξει το community μας. Family friendly εκπομπή. Ο Στέλιος. Για να γίνει ο κακός χαμός. Σε λίγο όμως, ναι. Να στείλουμε τον Κοντοπίδη και να τους φωνάζει «Έλα εδώ πουτανάκι, τρέχα πουτανάκι, θα σε πιάσω και την πιάνει και μετά θα παίζει και με τη σκυλάκια από πίσω και θα ακούγονται μουγκριτά». Να τος ο θεατής με το όραμα! Steven Spielberg και μαλακίες. Τον Μαλιάτσι να κάνει pole dancing. Αυτό θα το κλικάρει, συγγνώμη, τι να κάνουμε τώρα. Τον Ζοκ να προσπαθεί να καταφέρει να φτάσει τους 100.000 συνδρομητές, ούτε να το πω εδώ. Εδώ μου κάθεται. Τον Ζοκ και να προσπαθεί να πει τη λέξη. Πάπα Γιώργο Κωνσταντινόπουλο Γιαννόπουλος. Δεν ήταν καν τόσο δύσκολο, δεν καταλαβαίνω what all the fuss is about. Τον Σολίδιους να κάνει ASMR. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, παρακαλώ, χαλαρώστε, κλείστε τα μάτια. Κλείστε τα μάτια, σας βλέπω. Σκεφτείτε ότι μπροστά σας έχετε ένα κουτοπουλάκι αχνιστό με πατάτες. Χαράπτε, αρπάστε το μπουτάκι, τρώτε το μπουτάκι. Τρώτε τώρα και μία. Τον Ιβεκ να λέει wall bounce. Μερικές φορές με ενοχλούν οι ενημερωμένοι θεατές. Τον Τζέρεμι να με δείχνει βαρεμένος. Τον Χάκη με το τραγούδι είμαι ένα μωρό. Σίγουρη νίκη. Εσένα να τραγουδάς φωτιά με φωτιά. Δεν πρόκειται να γίνει. Φωτιά με φωτιά. Εσένα για να κρυβιστώντες, 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 εσένα για να κρυβιστώντες. Τους Γκρέιμερ να φτιάχνουν PC Extreme. Εσένα για να κρυβιστώντες. Εσένα να μιλάς Ελίκα Wildlife. Πολύ αστεί. Το Δημήτρη από τους Γκρέιμερς να κάνει επίδειξη ενόργανης. Ενόργανη. Εγώ. Πάρτε ένα άλλο όργανο. Το Κοντοπίδη θα μας παρουσιάζει το άλμα. Επικοντό! Τον Vibrator να χρησιμοποιεί Vibrators. Για την επόμενη φορά θέλω να σας ρωτήσω το εξής, μιας και πιάσαμε τους YouTubers. Ποιο είναι το ένα πράγμα που χρειάζεται για να είσαι επαγγελματίας YouTuber? Δεν τη σκέφτηκα μόνος μου αυτή την ερώτηση, τη γράψαν εδώ πέρα. Αυτό από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τώρα μπλουπ! Μ' αρέσει που κάνεις και bloopers. Όλο το βίντεο είναι ένα blooper. Δεν έχει bloopers, ρε. Δεν έχει. Όχι. Φύγε. Ανταυτού θα βάλω
το σολίτιο να σας κάνει κι άλλο ASMR. Καλή συνέχεια. Hey, εσύ. Έχω ένα μισοφαγωμένο κομμάτι κέικ. Θα ήθελα να το μοιραστούμε. Τι νόστιμο που είναι. Ο Ζοκ με έβαλε να το κάνω αυτό το πράγμα.